Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις από τα ΕΠΑΛ. Ξεκίνησε η διαδικασία, η συνέχεια αύριο με τα γενικά λύκεια της χώρας. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε ερχόμενοι εδώ στο στούντιο του ΦΛΑΣ με τον κύριο Σκόρδα. Ο πρόεδρος της ΣΕΛΜΕ Κοζάνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Σκόρδα, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Καλησπέρα κύριε Χριστόδουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινά λοιπόν από σήμερα, ξεκίνησε η διαδικασία των μαθητών, η επίπονη διαδικασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο τη σκετάλη παίρνουμε αυτές των γενικών λυκείων. Πώς πήγαν τα πράγματα σήμερα, τι εικόνα έχετε από την περιοχή μας, αν εξελίσσεται ομαλά και αν υπάρχει ελπίδα ότι δεν θα προκύψουν προβλήματα όπως αυτά που είχαμε δει πριν από λίγες ημέρες στα ενδοσχολικά. Αυτά το δούμε σε λίγο όμως. Ποια είναι η εικόνα από τις πανελλαδικές που ξεκίνησαν από σήμερα? Πράγματι, πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ. Καλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες όλης της χώρας να δώσουν το πρώτο μάθημα της έκθεσης, όπου το θέμα ήταν οι μορφές του εθελοντισμού, ένα επίκαιρο και ουσιαστικό ζήτημα, πώς μέσα από τον εθελοντισμό θα υπάρχει η καλλιέργεια πνεύματος, το σχολείο με ποιον τρόπο μπορεί να συμβάλλει στους νέους. Όλα αυτά τα ζητήματα, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους μαθητές και τις μαθήτριές μας, όπως επίσης και καλό κουράγιο και συμπαράσταση στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς καλή δύναμη, διότι όπως γνωρίζετε κύριε Χριστόδουλε, καταβάλουν τις προσπάθειές τους ως επιτηρητές, καθώς επίσης και με το βαθμολογικό τους βαθμολογητές. Είναι το τέλος μιας μεγάλης πορείας για μαθητές και εκπαιδευτικές, η στιγμή της κρίσης για αυτήν τους την προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να γίνεται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ηρεμίας, χωρίς άγχος, όσο γίνεται χωρίς άγχος. Δυστυχώς, οι προηγούμενες ημέρες η διαδικασία δεν προχώρησε όπως θα έπρεπε. Η Τράπεζα Θεμάτων παρουσίασε σοβαρότητα προβλήματα. Ταλαιπωρήθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρατε πολύ σωστά. Η αλήθεια επίσης είναι ότι οι Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών είχαν εγκύρως επισημάνει τους κινδύνους που ελοχεύουν σε τέτοιες καταστάσεις. Επιβεβαιώθηκαν, επιβεβαιωθήκατε. Τι πήγε στραβά κατά τη γνώμη σας? Αναφέρομαι και στην εξειδίκευσή σας. Γνωρίζετε τι θα μπορούσε να είχε πάει γίνει διαφορετικά. Εξηγήστε μας τι ακριβώς συνέβη. Πράγματι, την Δευτέρα, τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 6.30 ώρα, έως και τις 10, 10 και μισή περίπου, υπήρχε μια άνευ προηγουμένου κυβερνοεπίθεση με σκοπό να πλήξει τις δημόσιες υποδομές της χώρας, συγκεκριμένα το δίκτυο, το ΕΔΕΤ, όπου υπάγεται το ΙΕΠ, προσπάθησαν και όντως το πέτυχαν με 100, όπως πολλά δημοσιεύματα, έχετε διαβάσει και υπάρχουν, 164 εκατομμύρια χτυπήματα, δηλαδή 280.000 συνδέσεις το δευτερόλεπτο. Να πω πως η Τράπεζα Θεμάτων, έτσι όπως είναι δομημένη, υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, ωστόσο δεν ήταν ικανές να αποτρέψουν μια κυβερνοεπίθεση που ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε όγκο. Επίσης να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη επίθεση είναι η πιο απλή μορφή, τεχνική αν θέλετε, που μπορεί να επιτεθεί κάποιος. Υπάρχει, νομίζω στο διαδίκτυο θα βρείτε δωρεάν προγράμματα, όπως επίσης και οδηγίες, πώς μπορεί κανείς να επιτεθεί σε διάφορους κεντρικούς υπολογιστές. Αυτό που κάνανε οι περισσότεροι, είτε από έναν χρήστη κακόβουλο, είτε από πολλούς, από ό,τι είδαμε και πληροφορήθηκα, νοικιάσανε ειδικά κακόβουλα λογισμικά την ώρα, με την ώρα πάει το κόστος, με σκοπό τι, να τις ταυτόχρονες συνδέσεις, να στείλουν μεγάλο όγκο δεδομένων, αιτήματα, να μην μπορεί να εξυπηρετήσει ο σερβερ και να καταραίει. Φανταστείτε ένα απλό παράδειγμα, σε ένα εστιατόριο να υπάρχουν 100 πελάτες και ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή να ζητήσουν και οι 100 τον λογαριασμό. Άρα, συνεπώς, αυτός δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο υπάλληλος του μαγαζιού, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και εδώ. Αλλεπάλληλες επιθέσεις, αιτήματα, όγκος πληροφοριών, δεν μπορεί να αντέξει το σύστημα και καταραίει. Αυτό συμβαίνει και σε κολοσσούς έχει συμβεί και εδώ στην Ελλάδα πάλι το ίδιο. Είναι η πιο απλή μορφή επίθεσης. Δεν διεισδύει όμως στα υποσυστήματα του σερβερ, του κεντρικού υπολογιστή, δηλαδή στο να μπει και να πάρει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο την κατάρρευση. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Φυσικά θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.
με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος που από ό,τι πληροφορήθηκα νομίζω ότι το εγκαταστήσαν, δηλαδή να μπει μπροστά από την τράπεζα θεμάτων ένα λογισμικό το οποίο φιλτράρει, ανοιχνεύει από το πρώτο έως και τα πέντε λεπτά και καταλαβαίνει ότι υπάρχει επίθεση και τα αποτρέπει. Αυτό δεν υπήρχε και από ό,τι πληροφορήθηκα έχει εγκατασταθεί. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, εάν δεν υπήρχε αυτή η μορφή, ξέρετε, είναι υπομορφή ιστοσελίδας, είναι μια βιτρίνα. Φανταστείτε, κάποιος εισβολεί σε μια βιτρίνα ενός μαγαζιού, είναι ορατή παγκοσμίως, άρα είναι και ευάλωτη. Θα μπορούσε όμως, κατά τη γνώμη μου, να σχεδιαστεί διαφορετικά από το Υπουργείο. Δηλαδή, όχι υπομορφή ιστοσελίδας, η οποία είναι ορατή παγκοσμίως, αλλά όπως με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων, δηλαδή ένα σύστημα ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων και πληροφοριών, ένα κλειστό κύκλωμα υπόγειο εντός εισαγωγικών, όπου δεν θα είναι ορατό παγκοσμίως. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να πω ότι το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ως προς το ψηφιακό του τρόπο λειτουργήσε ομαλά, διότι λειτουργεί με μια διαφορετική αρχιτεκτονική και είναι διακριτό το σύστημα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρώτον πρέπει να αναβαθμιστούν οι ψηφιακές υποδομές σε ό,τι αφορά την τράπεζα θεμάτων ή αλλιώς να πάει όπως στην φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής με τις πανελλαδικές εξετάσεις όπως και με τον ΑΣΕΠ. Ένα εσωτερικό σύστημα με πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας. Δικλείδες ασφαλείας για την τράπεζα θεμάτων υπήρχαν. Ωστόσο, όπως είπαμε, δεν ήταν ικανές. Προστέθηκε μία επιπλέον για να αποτρέψει αυτές τις επιθέσεις τύπου DDoS. Αυτή ήταν η απλή μορφή, η απλή τεχνική που μπορεί να καταρρεύσει ένα σύστημα. Μάλιστα. Νομίζω ακούσαμε ενδιαφέροντα και από όταν γνωρίζαμε εμείς οι μη εξοικειωμένοι με αυτά τα συστήματα. Ελπίζουμε η διαδικασία από εδώ και πέρα να κυλήσει ομαλά, που είναι και πολύ πιο σοβαρή λόγω των πανελλαδικών και της κρισιμότητάς τους. Να έρθουμε στον κλάδο σας. Βρισκόμαστε εν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και σε προεκλογική περίοδο. Τι θέλετε να ακούσετε από τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο? Ποια είναι τα ανοιχτά ζητήματα των εκπαιδευτικών? Τι πρέπει να επιληθεί το επόμενο διάστημα? Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα των εκπαιδευτικών. Όπως ψηφίστηκε στις αρχές Ιουλίου στο συνέδριο που οι σύνεδροι της ΟΛΜΕ ψηφίσανε διάφορα ψηφίσματα, διάφορες αποφάσεις, πρώτο και κύριο είναι το οικονομικό. Επιτέλους, οικονομική αναβάθμιση, ποιοτική αναβάθμιση οικονομική των εκπαιδευτικών. Εδώ και μία δεκαετία έχω τονίσει και στα κανάλια επανειλημμένως με παραστάσεις διαμαρτυρίας που έχουμε κάνει, θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθούν οι μισθοί κατελάχιστο το 11% του πληθωρισμού. Έγιναν κάποιες δηλώσεις από την κυβέρνηση ότι θα υπάρχει τον Ιανουάριο μισθολογική αναβάθμιση. Θα πρέπει, πιστεύω, και όχι μόνο εγώ, αλλά και η θέση του ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ όλης της Ελλάδος, ότι θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστική βοήθεια, αναβάθμιση οικονομική. Εξαιτίας των μνημονιακών δεσμεύσεων υποχρεώσεων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις εσωτερικά στο σχολείο, επομένως και συν το γεγονός την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε και την ακρίβεια. Mm-hmm. Οικονομική αναβάθμιση που είναι το πρωτεύον εδώ και τώρα. Συνδυασμός παγωμένη μισθή και αύξηση των εξόδων σας. Κατανοητό απολύτως. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα επίσης είναι οι σύγχρονες υποδομές, ποιοτικές υποδομές, όπου θα πρέπει να εξασφαλίζουν και την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και για τους μαθητές της μαθητρίας μας και για τους εκπαιδευτικούς. Είναι ένα μείζον ζήτημα σε ό,τι αφορά τις υποδομές των σχολείων. Είναι και άλλα τα ζητήματα, αλλά ξέρετε, όταν βάζουμε πολλά, πάρα πολλά ζητήματα, στο τέλος δεν ικανοποιείται τίποτα ή το ελάχιστο. Για μας, πρωτίστως, για να λειτουργήσουν, για να κάνουμε μια επανεκκίνηση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το οικονομικό. Εδώ και τώρα, χθες κανονικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν είναι αργά, αυτές οι αδικίες στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, να μπορέσουμε να πάρουμε επιτέλους αυτό που μας αναλογεί δίκαια. Οικονομική αναβάθμιση, ποιότητα στο σχολείο, μια δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση και επίσης και θέλουμε και ένα μικρό αριθμό μαθητών ανατάξει, 27 μαθητές ανατάξει. Θεωρώ ότι αυτά που ζητάμε είναι φυσιολογικά, μπορούν να γίνουν
και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και η διάθεση της κυβέρνησης από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά. Και απαραίτητο είναι τα κόμματα να πάρουν θέση και να καταθέσουν τις θέσεις τους προεκλογικά για να κριθούν για αυτές. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.